Θέλω να πάμε λίγο να μπούμε στο κλίμα της Τσικνοπέμπτης. Να δούμε φυσικά τι γίνεται στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά να δούμε τι γίνεται και στο Ρέθυνο, εκεί που χτυπάει η καρδιά του μεγαλύτερου καρναβαλιού της Κρήτης. Έχει ξεκινήσει και η αντίστροφη μέτρηση. Για να συνδεθούμε λοιπόν με το Ρέθυνο, να πάμε να βρούμε τον Ματθαίο τον Καπετανάκη. Είναι μαζί την κυρία Πέπη Μπυρλυράκη και πολύ χαιρόμαστε που τη βλέπουμε, η πρόεδρος της ΚΕΔΥΡ. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ στο Ρέθυνο λοιπόν ξεκινάμε σιγά σιγά το πάρτι της Τσικνοπέμπτης. Πολλά πάρτι σε όλη την πόλη. Είμαι εδώ με την Πέπη την Μπυρλυράκη, τον ηθήνοντα νου σε όλη αυτή τη διοργάνωση τόσα χρόνια. Βρισκόμαστε στην πλατεία Γνώστου Στρατιώτη, όπου ήδη έχουν αρχίσει οι μικροί μας φίλοι να διασκεδάζουν με τους γονείς και τους συγγενείς τους, και θα έχουμε βέβαια 8 πάρτι σε όλη την πόλη. 8, μπορώ να πω 10, Ματθαίο, τελικά. Οι ομάδες δεν σταματάνε, η μία καλεί την άλλη. Έχουν ετοιμάσει βέβαια σε όλες τις γωνιές της πόλης πλατείες, δρόμους, αλλά και μπροστά σε μνημεία ακόμα, σημείο συνάντησης με όλους τους ρεθυμνιώτες. Και πιστεύω ότι απόψε, πιο πολύ από ποτέ, και λόγω καιρού και γιατί ο κόσμος θέλει να μιλήσει, θέλει να κυκλοφορήσει, να ενωθούμε και να έχουμε λίγο καλύτερη διάθεση από ό,τι τις περασμένες μέρες, έτσι, θα είναι κοντά μας. Θα κατέβουν όλοι κάτω και θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Ερχόμαστε και από μια περίοδο με τα φαινόμενα της κακοκαιρίας, τα οποία και έπληξαν και το Ρέθυνο, δημιουργώντας πολλές καταστροφές. Δυστυχώς άφησαν πίσω τους και νεκρούς στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Όμως, κυρία Μπυρλυράκη, νομίζω ότι το οφείλουμε στους εαυτούς μας να φύγουμε λίγο από την καθημερινότητα και να μπορέσουμε να μπούμε σε ένα διαφορετικό κλίμα. Στο σημείο, βέβαια, που το επιτρέπει το καθένας ψυχολογία, αλλά ας το κάνουμε. Έτσι είναι και έτσι πρέπει να κάνουμε, όπως το είπατε, το οφείλουμε στους εαυτούς μας. Και άλλωστε οι απόκριες πάντα, αλλά και το ρεθυμνιώτικο καρναβάλι, αυτό προσπαθούν να κάνουν. Να δώσουν μία ένεση ενέργειας και καλής, πολύ καλής θετικής πραγματικότητας, γιατί έχουμε την πραγματικότητα τη σωστή, είμαστε σε ένα ευλογημένο τόπο και προσπαθούμε να κρατήσουμε το καλό όλης αυτής της ιστορίας, το ότι η Κρήτη μας θα έχει άφθονο νερό τα επόμενα χρόνια, mm-hmm, και να διορθώσουμε τις υλικές ζημιές. Είναι αβάστακτο αυτό που νιώσαμε όλοι μας με το χαμό των ανθρώπων αυτών. Από την άλλη μεριά όμως προσπαθούμε αυτοί που είμαστε εδώ να δώσουμε μια πάρα πολύ καλή ενέργεια και δύναμη στους υπόλοιπους συνανθρώπους μας και μέσα από αυτά που κάνουμε, αλλά περισσότερο με την συμπαράσταση και τη συνέργεια σε θετικές δράσεις. Εδώ λοιπόν απόψε, Τσικνοπέμπτη, όλη πόλη μια γροθιά, όλη πόλη μια παρέα και συνεχίζουμε για μια εβδομάδα σχεδόν κάθε μέρα εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Σας λέω σαν παράδειγμα, ναι, ότι απόψε, εκτός από το τσίκνισμα και από τους δρόμους και τις πλατείες, μέσα στο σπίτι πολιτισμού, τα παιδιά μας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν εκθέσει έργα εικαστικά, σε πεζό και ποιητικό λόγο, αλλά και εικαστικά, μέσα στο σπίτι πολιτισμού για τον Ερωτόκριτο. Τα παιδιά μας που λόγω του κυνηγιού του θησαυρού και λόγω των μηνυμάτων του καρναβαγιού κάθε χρόνο κινητοποιούνται θετικά, μαθαίνουν και μοιράζουν εμπειρίες και γνώσεις γύρω τους. Αυτά τα παιδιά που θα πάρουν τη σκυτάλη και που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βέβαια, αυτή τη μεγάλη γιορτή του Ρεθύμνου να τη μοιράζονται με όλη την Κρήτη και με όλη την Ελλάδα. Ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς. Μην ξεχνάμε ότι και το καρναβάλι του Ρεθύμνου κρύβει πίσω του μια ολόκληρη ιστορία, μια ολόκληρη παράδοση, πράγματα τα οποία περνούν από γενιά σε γενιά και στο Ρέθυμνο. Κάθε χρόνο, βέβαια, ανεβαίνει ο πύχης, τα κάνετε όλο και καλύτερα. Πάντως, να πω ότι έτσι όπως άνοιξε το πλάνο, Έλτον Φράγκο, ο οποίος βρίσκεται μαζί σας, και δεν αναγνώρισα την πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη στο Ρέθυνο, μπορώ να ομολογήσω, με τόσο κόσμο, παιχνίδια και παιδάκια. Αλλά παρατήρησα ότι σε ένα μπαλκόνι κάπου εκεί πάνω τσικνίζουν. Ψήνουν ήδη το δικό τους μεζεδάκι. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Σε μπαλκόνια, σε αυλές. Τι να σας πω, παντού. Να, εδώ είναι. Να σας πω και να υπενθυμίσουμε κάτι.
Ναι, ναι. Έχουμε πει στους συμπολίτες μας το εξής, ότι ο Δήμος Ρυθμνής και η διοργάνωση του Ρυθμιώτικου Καρναβαλιού είναι κοντά σε οποιαδήποτε δράση, έχει μια πολύ καλή διοργάνωση και πάνω απ' όλα ασφάλεια. Υπενθυμίζω ότι και το τελευταίο τριήμερο που θα έχουμε κοντά μας χιλιάδες επισκέπτες για παρελάσεις και διάφορα άλλα δρόμενα, προσοχή στον κόσμο. Ο κόσμος πρέπει να τρώει από εγκεκριμένα καταστήματα, αποφεύγεται οτιδήποτε δεν είναι στα πλαίσια της υγιεινής, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό τα καταστήματα της πόλης να μπορούν να εξυπηρετούν το κοινό και τους βοηθούμε σε αυτό, με όλη αυτή την ασφάλεια της υγιεινής και βέβαια ενάντια στην εσχροκέρδεια πάντα. Άρα λοιπόν το λέμε από τώρα και θα σας το λέμε κάθε μέρα, ότι ναι, εδώ ο καθένας μπορεί να τσικνήσει είτε στην βεράντα του είτε στην αυλή του, αλλά συγχρόνως θα πρέπει εμείς οι γονείς και οι ντόπιοι να προσέχουμε και τους επισκέπτες μας και τις οικογένειές μας, πού τρώμε, πού καθόμαστε και πώς καταναλώνουμε σωστά. Πολύ σωστά. Νομίζω όμως και το Ρέθμνο αντιλαμβάνεται το βάρος το οποίο φέρει με τον τόσο κόσμο και την εξυπηρέτηση του κόσμου. Οπότε όλοι είναι προσεκτικοί και οι επιχειρηματίες και εσείς οι αυτοδιοικητικοί και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι σήμερα 10 περίπου πάρτι τα οποία θα πραγματοποιηθούν από σε κάθε γωνιά του Ρεθύμνου. Όμως, βρισκόμαστε και στην αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη παρέλαση. Ετοιμάζονται οι ομάδες. Ξέρω, κυρία Μπυρλυράκη, ότι αυτή τη στιγμή επικρατεί και πυρετός στα σημεία όπου φτιάχνονται τα άρματα. Είναι έτσι, ε? Έτσι είναι, οι αποθήκες των αρμάτων έχουν πάρα πολύ κόσμο. Ξέρετε, η κάθε ομάδα είναι μοιρασμένη. Υπάρχει το κομμάτι της ομάδας που κάνει το άρμα. Υπάρχει το κομμάτι που ασχολείται με στολές. Άλλη ομάδα που ασχολείται με το κυνήγι. Άλλη ομάδα που ασχολείται με τα δρόμενα, τα μουσικά και τα θεατρικά που ετοιμάζουν για το χορό των ομάδων. Είναι δηλαδή η κάθε ομάδα μια μεγάλη κοινωνία, στο δικό της το μικρό κόσμο, μια ολόκληρη κοινωνία και μάλιστα μια επιχείρηση μεγάλη, αν μιλάμε για επιχειρησιακό σχεδιασμό, για το πώς θα μοιράσει τα μέλη της σε διάφορες δράσεις που γίνονται. Υπάρχει αυτός που είναι υπεύθυνος για τα παιδιά και υπάρχει και αυτός που είναι υπεύθυνος για τον κόσμο, για την πόλη, για τους φορείς, για το Δήμο. Μαθαίνουμε από πολύ μικρή μέσα σε μια καρναβαλική ομάδα πώς να φερόμαστε μέσα σε μια ολόκληρη κοινωνία. Αυτό νομίζω ότι είναι εμπειρία που τη μαθαίνουμε από πολύ μικρή εξαιτίας του καρναβαλιού. Φυσικά θα θέλουμε να βάλουμε κάποια στιγμή και στην συζήτησή μας και όλα τα διαδικαστικά, πώς θα έρθει ο κόσμος, πώς θα φύγει από το Ρέθμνο την ημέρα της μεγάλης παρέλασης. Νομίζω ότι και αυτά βρίσκονται ήδη έτοιμα, τα έχετε ήδη δρομολογήσει, ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, να μην υπάρξει ταλαιπωρία, γιατί και εκτός Κρήτης έρχονται πάρα πολλά άτομα, αλλά και από τους δίπλα νομούς. Και πρέπει να έρθουν και με ασφάλεια και φυσικά χωρίς να ταλαιπωρηθούν. Και σας ευχαριστώ για αυτό που είπατε, διότι θα πρέπει εδώ να πούμε ότι στο rethymno.gr και στο rethymnocarnival.gr θα βρείτε όλες τις χρήσιμες οδηγίες για το πώς θα έρθετε κοντά μας, για το πού μπορείτε να μείνετε. Ξέρετε, φέτος έχουν προσθεθεί πάρα πολλά ξενοδοχεία, μικρά και μεγάλα, ξενοδοχειακά καταλήμματα και στην επαρχία, έξω, στα χωριά μας, στους οικισμούς. Όλα αυτά μας γεμίζουν χαρά, διότι κινητοποιούν και δείχνουν και το πρόσωπο το άλλο της Κρήτης και του Ρεθύμνου. Για μας λοιπόν, ένας επισκέπτης που θα έχει την ευκαιρία να κυκλοφορήσει μέσα στο νησί μας και να μείνει και σε άλλες περιοχές εκτός Ρεθύμνου, μας δίνει την ευκαιρία που θέλουμε το να αναπτύξουμε τη φιλοξενία και τον τουρισμό και στη διάρκεια του χειμώνα και να ξεκινήσουμε μια ώρα αρχίτερα την τουριστική σεζόν. Το υπενθυμίζω αυτό, γιατί το Ρέθυμνο πάντα προσπαθούσε να εγκαθιδρύσει, τώρα και τα τελευταία χρόνια συνεχώς, το χειμερινό τουρισμό ξανά στο νησί μας. Είχε μεγάλη ύφεση αυτή η τάση τα τελευταία χρόνια και πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ κοντά και πολύ σύντομα θα μπορέσουμε και μέσω του καρναβαλιού αλλά και των αποκρεών, αλλά και με άλλους τρόπους να λειτουργούμε 12 μήνες το χρόνο τουριστικά.
Και νομίζω ότι συμβάλλει πάρα πολύ το Ρεθμινιώτικο Καρναβάλι και όλα τα καρναβάλια της Κρήτης σε αυτό. Το να υπάρχει δηλαδή μία επέκταση στον χειμερινό τουρισμό, να γίνει επιτέλους πράξη αυτό το οποίο όλοι περιμένουμε να δούμε στο νησί μας. Πείτε μου πού ανεβαίνει ο πήχης της συμμετοχής φέτος σε σύγκριση με πέρυσι. Τι προσδοκάτε να δείτε σε ό,τι έχει να κάνει με τον αριθμό αυτών που θα συμμετέχουν στο καρναβάλι του Ρεθύμνου. Δεν πρέπει να είναι ο αριθμός αυτός αυξημένος από πέρυσι. Από ό,τι βλέπουμε, ναι, οι ομάδες είναι περίπου το στα ίδιο νούμερα τα περισσινά. Είναι περίπου το ίδιο. Δηλαδή γύρω στις 15.000 συμμετέχονται στη μεγάλη παρέλαση. Αυτό που πιστεύουμε είναι ότι θα αυξηθεί το νούμερο των μελών της παιδικής παρέλασης, τα παιδιά τα οποία σχεδόν διπλασιάζονται από χρονιά σε χρονιά, όπως επίσης και οι ποδηλάτες που κάνουν την καρναβαλική ποδηλατοβόλτα την 5η στις 7 του Μαρτίου, εδώ μέσα στην πόλη, σε όλη την παλιά και τη νέα πόλη. Φέτο έχουμε ένα νέο θεσμό, το Σάββατο το πρωί, στις 12 η ώρα, Carnival Run. Είναι το πρώτο μίνι μαραθώνιο άλμα που κάνουμε και πιστεύουμε, μετά το παιδικό κυνήγι θα είναι φέτος, και πιστεύουμε ότι αυτή η βόλτα στην πόλη μας, η μασκαρεμένη βόλτα, οι μασκαράδες που θα κυκλοφορήσουν σε στυλ μαραθώνιο, θα είναι για πρώτη χρονιά αρκετοί και θα δώσουν το έναυσμα θα να βάλει κάνουμε άλλη κάθε ένα στη στολή του δηλαδή και θα μπορέσει να έρθει να τρέξει, εντός εισαγωγικών τώρα το τρέξιμο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι περισσότερο θα είναι περίπατος, βόλτα μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου. Χαλαρά. Χαλαρό τρέξιμο θα είναι. Αυτό είναι για μας, μαθέ. Γρήγορο, όπως το λέμε. Ακριβώς, θα είναι για όλο τον κόσμο. Θα είναι για όλο τον κόσμο. Και είναι μια πρόταση από μια νέα ομάδα που λέγεται Stringless και θα διοργανωθεί από αυτούς σε συνδυασμό με τους κυνηγούς που φέτο θα είναι λόγω καιρού την ίδια μέρα. Χρειάζεται κάποιος να δηλώσει συμμετοχή σε αυτό ή μπορεί να έρθει έτσι? Όχι. Χρειάζεται κάποιος να βάλει την περούκα του, τη μάσκα τέλεια του, την προηγούμενη στολή, γιατί θέλουμε να ξαναζούν οι στολές μας κάθε χρόνο και να έρθει κοντά μας 12 η ώρα από εδώ, από το ίδιο σημείο, στην πλατεία Γνώστου, που να κάνουμε τη μεγάλη βόλτα, πρώτη φορά Carnival Run, και πιστεύουμε στο μέλλον να διατηρήσουμε και αυτή τη γιορτή εκτός από τις υπόλοιπες. Αυτό λοιπόν, η παιδική παρέλαση, η ποδηλατοβόλτα μας και όλα αυτά, η κάθε δράση της τελευταίας εβδομάδας, πιστεύουμε, όπως έγινε με την τελετή έναρξης εδώ στον άγνωστο στρατιώτη, όπου ο κόσμος ήταν διπλάσιος από πέρυσι, να μας φέρουν πάλι ακόμα περισσότερο κόσμο φέτος και να μπορέσουμε να περάσουμε καλά όλοι μαζί. Η μεγάλη παρέλαση θα έχει 33 άρματα, φτιαγμένα, είναι διαχειρός ρεθυμνιωτών και θα μας φέρει και τους 15.000 καρναβαλιστές, οι οποίοι δουλεύουν σχεδόν όλο το χρόνο, είτε κάνοντας ολομέλειες για να διοργανώσουν τις εκδηλώσεις, είτε δουλεύοντας στολές, εξοπλισμό, άρματα, είτε κάνοντας διάφορες άλλες κοινωνικές δράσεις. Αυτοί οι καρναβαλιστές είναι η στάνταρ, ο πυρήνας της ζωής του Ρεθμιώτικου Καρναβαλιού και θα έχουμε την ευκαιρία την Κυριακή να τους απολαύσουμε και μετά να πάμε στα διάφορα πάρτι που θα γίνουν σε όλη την πόλη. Γιατί το κέφι δεν σταματάει ποτέ στο Ρέθμινο και φυσικά μπορεί όλοι εμείς που δεν θα καταφέρουμε να είμαστε καρναβαλιστές, θα είμαστε όμως μέσα στον κόσμο που θα έρθει στο Ρέθμινο γιατί αγαπάει και το καρναβάλι του Ρεθμινού αλλά και το Ρέθμινο. Ματθέ Καπετανάκη, είσαι πανέτοιμος νομίζω, έτσι? Αμέ. Και καλούμε και όλους τους κριτικούς να έρθουν, προλαβαίνουμε, είμαστε μια οικογένεια εδώ στο νησί όλοι, να χορέψουμε στον χώρο και στον χρόνο απόψε. Μέσα από τα πολλά πάρτι που θα ξεκινήσουν στις 8 το βράδυ, προλαβαίνετε να έρθετε. Αχ, βρε Ματθέ, μας τα λες τώρα έτσι, εμάς που είμαστε στο Ηράκλειο και δεν μπορείς να καταλάβεις, πονάει η καρδούλα μας. Αποκλειστική τηλεοπτική χορηγή επικοινωνίας, η Anek Lines και η Blue Star Ferries, αξίζει να το σημειώσουμε, και η Κρήτη TV είναι εκεί χορηγός επικοινωνίας μαζί με την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Ματθέ, πριν κλείσουμε, πες μου σε παρακαλώ, το γραφείο μας φαίνεται από εκεί που είστε? Το ωραίο γραφείο της Κρήτη TV. Λέει. Να το δείξουμε. Κοπάει, γιατί εμείς σε βλέπουμε εκεί πάνω, σε αυτό το μπαλκόνι. Να δείξουμε λίγο και πού είναι τα γραφεία μας. Ξεχωρίζουν στην πλατεία Γνώστου του στρατιώτη, λοιπόν. Στο κεντρικότερο σημείο του Ρεθύμνου, εκεί που χτυπάει και η καρδιά των πάρτις τώρα με την ευκαιρία τώρα την αποκριάτικη.
Κρήτη TV, neakrite.gr, γιατί είμαστε σε όλη την Κρήτη και μπορούμε και το λέμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ματθέκα Πετανάκη, και εσένα. Και εσάς, κυρία Μπυρλυράκη. Το καταλαβαίνετε βέβαια ότι θα τα ξαναπούμε μέχρι την μεγάλη παρέλαση, έτσι. Βεβαίως, περιμένουμε. Περιμένουμε να τα λέμε συνεχώς και εγώ και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής της Οργανωτικής που είναι εκεί, που δουλεύουν μέρα νύχτα. Και βέβαια όλες οι ομάδες που απόψε θα δείτε σε πλάνα, που ο Ματθαίος θα είναι κοντά τους απόψε για να σας μεταφέρει όλες αυτές τις ομάδες με πόσο κέφι, πηγαίο κέφι, δουλεύουν συνεχώς. Πάνω σε κάθε επίπεδο. Και να ξέρετε ότι η ρυθμιότητα της εκπομπής εδώ, στο αυτί μου, εδώ που έχω τη φωνή της συνείδησης που λέω εγώ, στέλνε τα πολλά χαιρετίσματα και η Δανάη Σκευάκη, η σκηνοθέτης. Αγαπάμε λοιπόν το Ρέθινο, αγαπάμε το ρυθμιότικο καρναβάτι και ο Σιγλέτος ο Μάνος. Μόνο εσύ και εσύ από το Ρέθινο δεν το ξέρα. Λοιπόν, να το πούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και καλώς να ορίσετε. Έτσι, καλώς να σας βρούμε λοιπόν και από το Ρέθινο που είμαι, εδώ είμαι. Και από το Ρέθινο πάμε να κατηφορήσουμε και μέχρι το κέντρο του Ηρακλείου να πάρουμε και εκεί λίγο κλίμα και λίγο γεύση. Ο Γιώργος ο Παπαγιαννάκης μαζί με τον Γιάννη του Γιαλουράκη έφυγαν να πάνε στο κέντρο του Ηρακλείου για να μας μεταφέρουν κλίμα. Πώς τσικνίζει λοιπόν το Ηράκλειο σήμερα, να μας μεταφέρουν εικόνα. Α, το δέχτηκε το στοίχημα ο Γιώργος ο Παπαγιαννάκης και έβαλε το καπέλο. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Νικολέτα. Ελπίζω να το έχεις δεχτεί και εσύ το στοίχημα. Περίμενε. Είπαμε να βάζεις εσύ κάτι. Έτσι. Βάλαμε ένα στοίχημα. Μπορεί να μην το έχω κάνει ποτέ ξανά στα τηλεοπτικά μου χρόνια, στα χρόνια που δουλεύω ως δημοσιογράφος. Ούτε εγώ. Θα το κάνω σήμερα όμως, για σένα. Ορίστε, γιατί βάλαμε και ένα στοίχημα, Γιώργο Παπαγιαννάκη. Και όση ώρα μας δίνεις το ρεπορτάζ, θα φοράω και εγώ το καπέλο μου. Εντάξει, δεν είναι κάτι φανταχτερό, δεν είναι κάτι σαν τις υπόλοιπες στολές που φοράνε εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου. Το καπέλο είναι λίγο φανταχτερό, Γιώργο, αλλά δεν ξέρω αν το έχουν πει, αλλά στο λέω εγώ, ναι. Ναι, είναι το χρώμα το κάνει έτσι. Νικολέτα, εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου υπάρχει πολλής κόσμος, πηγαίνει και έρχεται μεταμφιεσμένος με πολλές στολές, καπέλα, μάσκες, ό,τι μπορείς να φανταστείς μέσα στο κλίμα της ημέρας. Σήμερα είναι τέτοια που το επιτρέπει έτσι να γιορτάσουμε με αυτόν τον τρόπο. Μικρή και μεγάλη, όλες οι ηλικίες βρίσκονται εδώ στο πιο κεντρικό σημείο του Ηρακλείου. Βλέπετε και τα πλάνα, βλέπετε εικόνες με παιδιά, με οικογένειες να έχουν κατέβει για να γιορτάσουν την Τσίκνο Πέμπτη, όπου είναι μια γιορτή όπου μας βγάζει λίγο έξω, μας βγάζει από την ρουτίνα των ημερών, μας κάνει άλλους ανθρώπους, έτσι όπως είπες και εσύ στην αρχή, βάλαμε ένα στοίχημα, έτσι δεν μας έχει δει ξανά κανείς με αυτόν τον τρόπο που βγήκαμε στον αέρα. Θέλω να το φοράς το καπέλο όσο κάνεις το ρεπορτάζ, Γιώργο, μην τυχόν και το βγάλεις, θα μου το πει ο Γιάννης ο Γιαλουράκης. Εγώ το δέχτηκα το στοίχημα και το έβαλα. Ο Γιάννης φοράει ένα σκούφο, να σου δεν μπορούμε πω, να τον δούμε το τώρα, κρύο, ναι. Είναι τσουχτερό. Δεν μπορείς να τον δεις, διότι πρέπει να πάρω εγώ την κάμερα για να σου δει αυτό. Όχι. Κρύο είναι τσουχτερό. Βέβαια, το κρύο είναι τσουχτερό, αλλά ο καιρός, δεν υπάρχει βροχή, δεν υπάρχει κάτι που να αποτρέψει τον κόσμο να βρεθεί εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου, που έχει στηθεί μια γιορτή από νωρίς και θα συνεχιστεί για το υπόλοιπο της νύχτας. Βέβαια, στη συνέχεια θα έχουμε και πλούσιο θέαμα. Εδώ έχουν ετοιμάσει κάποιες εκδηλώσεις οι άνθρωποι του Δήμου με πολλά χορευτικά, τραγούδια και κομφετί να πετάγονται στον ουρανό. Πολλοί κόσμος, επαναλαμβάνω. Κάνετε και τη βόλτα σας εσείς μας, κάνετε και εμάς βόλτα έτσι. Έχει πάρει την κάμερα στον ώμο Γιάννης Γιαλουράκης και περπατάει στο κέντρο του Ηρακλείου. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί βλέπουμε κλίμα όλο τον κόσμο, βλέπετε, ναι. Εδώ. Ναι, βλέπουμε το κλίμα αυτό της Τσίκνο Πέμπτης. Τσικνίζει ο κόσμος, πιο μέσα στα ενδότερα του Ηρακλείου. Υπάρχουν έτσι καφετέριες και εστιατόρια που έχουν βγάλει ψισταριές έξω, έτσι, με τον κόσμο να περνάει και να γεύεται αυτές τις γεύσεις, όπου σήμερα είναι αφιερωμένες στο κρέας, μπορούμε να πούμε, μια που είναι και λίγες μέρες πριν, ναι, την Σαρακοστή, όπως λέει και η παράδοση. Μάλιστα.
Βλέπουμε λοιπόν κόσμο. Όλο το κλίμα, πώς μας το μεταφέρεις. Και εσύ μας μεταφέρεις το ρεπορτάζ, Γιώργο, αλλά και ο Γιάννης ο Γελουράκης, ξαναλέω, μας μεταφέρει την εικόνα. Ο κόσμος έχει βάλει το καπέλο του, την πιάστρα του, τη στολή του, ό,τι διαθέτει ο καθένας. Να, και εμείς εδώ βάλαμε το καπελάκι. Λοιπόν, δεχτήκαμε το στοίχημα. Και πού να δεις τον Τάσο το Βρέτζο πίσω από την κάμερα. Γιώργο, δεν μπορείς να το δεις εσύ, τηλεθεατές, όμως τον βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Τον είδα πριν και εντυπωσιάστηκα. Άλλος άνθρωπος. Ωραία. Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Παπαγιαννάκη. Είδαμε και τον Τάσο. Βγάζω και εγώ το καπέλο γιατί τελείωσε και το θέμα της Τσικνοπέμπτης. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μας χρειάζονται έτσι να βγαίνουμε λίγο από την καθημερινότητα και από τα δύσκολα που μπορεί να έχουμε.